Η Σερβία προειδοποίησε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο ενόπλη επέμβαση στο Κόσοβο και κάλεσε τα στρατεύματα του ΝΑΤΟ που σταθμεύουν στο βορρά να προστατεύσουν τη σερβική μειονότητα από την αλβανική πλειονότητα. Η Σερβία εκτίθεται σε πογκρόμ από την κυβέρνηση του Πρωθυπουργού του Κωσυφοπεδίου Άλμπιν Κούρτι, δήλωσε αργά την Παρασκευή ο αρχηγό του επιτελείου του Σερβικού στρατού, στρατηγό Μίλαν Μοϊσίλοβιτ, σε ομιλία του στη σερβική κρατική τηλεόραση. Αυτή η τρομοκρατία δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο. Όπω μεταδίδει το Bloomberg, ο Moisillovich είπε ότι ζήτησε από τον διοικητή των Διεθνών Ειρηνευτικών Δυνάμεων υπό την ηγεσία του ΝΑΤΟ που σταθμεύουν στο Κωσυφοπαίδιο να λάβει επίγοντα μέτρα για την προστασία του σερβικού λαού. Διαφορετικά, ο στρατό τη Σερβία είναι έτοιμο να ενεργήσει σύμφωνα με το Σερβικό Σύνταγμα και αν λάβει εντολή από τον πρόεδρο Αλεξάνδρ Βούτστιτ, υπογράμισε. Ο ύπατο εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, Ζωζέ Μπορέλ, δήλωσε ότι είναι εξαιρετικά ανήσυχο για την κατάσταση στο βόρειο Κόσοβο. Η κλιμάκωση συνεχίζεται και γίνεται επικίνδυνη, τόνισε, δεν θα το ανεχτούμε. Ο αρχηγό του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων τη Σερβία, στρατηγό Μίλαν μίλησε στο λαό σχετικά με την κατάσταση στο Κωσυφοπαίδιο και τα μετόχια. Ο σερβικός λαός εκτέθηκε σε ένα τρομερό πογκρόμ. Το μόνο του λάθος είναι ότι φέρουν σερβικά ονόματα. Ο τρόμος που ασκεί ο Κούρτη δεν μπορεί πλέον να συνεχιστεί άλλο. Ενημέρωσα τον διοικητή της K4 ότι παρακολουθούμε με αγωνία τα γεγονότα και ότι απαιτούμε πήγοντα προστατευτικά μέτρα. Ο Σερβικό στρατό, σύμφωνα με το Σύνταγμα και το καταστατικό χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, εάν λάβει εντολή από τον ανώτατο διοικητή, τον λαό θα εκτελέσει όλα τα καθήκοντά του στο ακέραιο, είπε ο Μοϊσίλοβιτ. Ο πρωθυπουργό τη στην Αλμπίν Κούρτη επιβεβαίωσε με τι ενέργειε σύλληψη Σέρβων ότι έχει έναν στόχο, δηλαδή να προκαλέσει πόλεμο με κάθε κόστο. Α θυμηθούμε, οι λεγόμενε ειδικέ δυνάμει του Κωσυφοπεδίου συνέλαβαν τον Ενάν Ορλοβιτ, από την κοσόβ Μητρόβιτσα γύρω στις 10 η ώρα. Ο Όρλοβιτς συνελήφθη στο χώρο εργασίας του σε πλυντήριο αυτοκινήτων κοντά στο σταθμό των λεωφορείων. Παρεπιπτόντος είναι εργάτη στην καθαριότητα της πόλης και εργάζεται ιδιωτικά σε ένα πλυντήριο. Στο βίντεο της κάμερας ασφαλείας μπορείτε να δείτε πως οι ειδικέ δυνάμεις με 4 τζιπ περικυκλώνουν τον Ενάντ, ο οποίος εκείνη την ώρα ήταν χωρίς μπλούζα. Τα μέλη της Ρώσιου τον έριξαν βάναυσα στο έδαφος. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.